Προφανώς θα θέλετε να σας πω για τη συζήτηση σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η οποία είναι ουσιαστικά είναι για την εδραίωση χώρου, για την ολοκληρωμένη διαχείριση, αλλά και για το μέσο διάστημα. Βέβαια, εδώ συμβαίνει και το εξής περίεργο τώρα, ότι για μένα τα πράσινα σημεία δεν υπάρχουν χώροι προσδιορισμένοι από το Δήμο. Είναι γενικά και αόριστα, βορράς, μέση, νότος. Υπάρχει βεβαίως χώρος για την ολοκληρωμένη διαχείριση της εγκατάστασης στο Τεμπλόνι, η οποία ουσιαστικά έχει χωροθετηθεί από το 2011. Εμείς βεβαίως εδώ ήρθαμε να τους πούμε ότι αυτό που πάνε να κάνουν ουσιαστικά είναι να συνεχίσουν το έγκλημα, διότι δεν μπορεί από τη μια να έρχονται ο ελεκτικός μηχανισμός της περιφέρειας να διαπιστώνει παραβιάσεις περιβαλλοντικών όρων, άρα παραβάσεις και άρα επιβολή προς Δήμου, και από την άλλη να έρχεσαι και να λες ότι εκεί θα κάνεις και την ολοκληρωμένη διαχείριση. Θα μπορούσατε να μου πείτε ή να πει, ας πούμε, η περιφέρεια και τι να κάνω. Ό,τι κάνει και για τα πράσινα σημεία. Να μην έχει χώρο. Μέχρι να βρεθεί χώρος, να προσδιοριστεί. Εξάλλου, αν θυμάστε πρόσφατα και κατά τη διάρκεια της κατάληψης, υπήρξε ένας οδικός χάρτης από πλευράς περιφέρειας και Δήμου μαζί το συνυπογράψαν, να το πω έτσι, που μιλούσε για την αλλαγή χωροθέτησης και μάλιστα και με απαλλαγή της περιοχής αυτής. Και βεβαίως μετά ήθελε να μας το επιβεβαιώσει και επίσημα ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Κουρουμπλής, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τον κύριο Καπετάνη. Κανένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Ο Περιφερειάρχης βέβαια είπε ότι δεν έχει προχωρήσει ο Δήμος. Ναι, αφού δεν προχώρησε ο Δήμος, εσύ μετά τι έκανες ως περιφέρεια? Θα πω εγώ τώρα. Τώρα τι να σας πω, περιμένουμε βέβαια, καλά η συζήτηση είναι και για τα Ιόνια νησιά, δεν αφορά μόνο την Κέρκυρα. Εγώ περιμένω να δω τι θα ψηφίσουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Αυτό περιμένω να δω. Και μιλάω οι περιφερειακοί, δεν μιλάω στο σύνολό τους, προσέξτε. Μιλάω για τους Κερκυραίους σύμβουλους, οι οποίοι ζουν στον τόπο αυτό και οι οποίοι θα μας βλέπουν αύριο που δεν θα είναι σύμβουλοι και θα μας συναντάνε στον δρόμο. Και επίσης πάλι, γιατί θα το πω και αυτό, με λυπεί το γεγονός που βλέπω ότι απουσιάζουν περιφερειακοί σύμβουλοι Κερκυραίοι και δεν είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό για μένα σημαίνει ότι δεν θέλουν να συμμετέχουν για να είναι καλοί και με τους δύο. Δηλαδή πατάνε σε δύο βάρκες. Δεν γίνεται όμως, σε μία βάρκα θα πατάς, γιατί στο τέλος θα βουλιάξεις και θα πνιγείς από εγώ.